Ευτυχισμένη κουζίνα, ευτυχισμένη κουζίνα, ευτυχισμένη κουζίνα. Θα φτιάξουμε μια τέλεια ομελέτα, μια απλή, εύκολη ομελέτα. Κάποιοι νομίζουν ότι να φτιάξεις ομελέτα είναι δύσκολο. Αν όμως ακολουθείς κάποια συγκεκριμένα βήματα, είναι παιχνιδάκι. Και ομελέτα μπορείς να τη φτιάξεις όπως θέλεις. Μπορείς να βάλεις μέσα ό,τι θέλεις. Μπορείς να βάλεις τυρί, μπορείς να βάλεις λαχανικά. Εμείς θα βάλουμε μέσα τόνο για να την κάνουμε υπερθρεπτική. Πολύ πρωτεϊνούχα. Έχουν που έχουν πρωτεΐνες στα αυγά, θα βάλουμε και τόνο και θα γίνει υπερδυναμωτική. Ιδιαίτερα αν κάποιος εκεί πέρα έξω γυμνάζεται, κάνει βάρη, αυτή η ομελέτα θα είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, η ομελέτα έχουμε 3 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου. 3 αυγά θα φτιάξουν μια μεγάλη ομελέτα που ουσιαστικά είναι ιδανική να την κόψει στα 2 και να τη μοιραστούν 2 άτομα. Χρησιμοποιούμε 3 αυγά επειδή είναι η τέλεια ποσότητα για ένα τηγάνι. Έχουμε επίσης κρεμμύδι ξερό, κόκκινη πιπεριά, αλάτι πιπέρι. Αυτό εδώ το αλάτι είναι βιολογικό, θαλασσινό, που έχει μέσα και μυρωδικά. Μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε αλάτι θέλετε. Και έχουμε και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, που δεν χρειαζόμαστε πολύ, πάρα μα πάρα πολύ λίγο θα λείψουμε στο τηγάνι. Αυτά, ξεκινάμε. Πρώτα ανάβω το μάτι. Το ανάβουμε στο 7. Θέλουμε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Δεν θέλουμε ούτε πολύ δυνατά, γιατί θα καεί η ομελέτα, αλλά ούτε πολύ λίγο, γιατί δεν θα ψηθεί σωστά. Τα αυγά τα σπάω στο επίπεδο, πάνω στο ξύλο, γιατί έτσι υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να διαρρεύσει ένα τσόφλι μέσα στα υπόλοιπα αυγά. Αν το σπάσω εδώ στην άκρη του φλιτζανιού, υπάρχει κίνδυνος να πέσουν μέσα κομματάκια. Λίγο αλάτι. Πιπέρι. Αυτή η κούπα είναι ιδανική για χτύπημα αυγών. Έχει και λαβή για να την κρατάς. Έχει και τέλειο σχήμα και μέγεθος για να μην πετάγονται έξω διάφορα ζουμάκια. Να πάει παντού, να πάει παντού. Και τώρα πέρασαν περίπου 20 δευτερόλεπτα. Το αφήνουμε ακίνητο. Και μετράμε μέχρι το 10, αργά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ένα σημαντικό πράγμα με την ομελέτα. Δεν θέλουμε να ψηθεί τελείως το τηγάνι, γιατί με το που τη βγάλουμε συνεχίζει να μαγειρεύεται. Θέλουμε να μοιάζει λίγο μύο το θα τη βγάλουμε, να είναι έτσι λίγο υγρή. Ωραία, και σε αυτό σημείο θα βάλουμε μέσα τον τόνο και την πιπεριά. Ανοίγω τον τόνο. Υπερλεπτοκομμένες φέτες κρεμμύδι. Και μερικά φιλαράκια βασιλικό. Τώρα είναι τέλεια ομελέτα. Βλέπετε εδώ, είναι λίγο υγρή ακόμα, λίγο υγρή, αλλά δεν θα έχει υπερψηθεί να γίνει σκληρή-σκληρή. Τώρα, αν τη βγάλουμε τώρα σε ένα λεπτό, όταν θα είναι στο πιάτο μας, θα είναι έτοιμη. Λοιπόν, ήρθε το σημείο να την κάνουμε λίγο έτσι στο πλάι και να την κλείσουμε από εδώ. Θυμηθείτε, συνεχίζει να μαγειρεύεται. Συνεχίζει να μαγειρεύεται γιατί μένει η θερμοκρασία υψηλή. Συνεχίζει να μαγειρεύεται ακόμα και στο πιάτο. Ψωμάκι από τη μία, σαλατούλα από την άλλη. Και έχουμε ένα πλήρες ισορροπημένο γεύμα με τους σύνθετους υδατάνθρακες, με την πρωτεΐνη που έχει και λιπαρά και με την σαλάτα. Λοιπόν, φτιάξτε κι εσείς. Απλή, αμέσως, σε 1-2 λεπτά φτιάξαμε ένα φανταστικό γεύμα. Καλή όρεξη. Ευτυχισμένη κουζίνα, ευτυχισμένη κουζίνα.
Ευτυχισμένη κουζίνα. Ευτυχισμένη κουζίνα. Ευτυχισμένη κουζίνα.